Είμαι αριθμό 230 10 14. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Ελευθερίου Αυγεννάκη, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τα συμπεράσματα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευματικά δικαιώματα και την αλλαγή του θεσμικού πλαίσιου. Θα απαντήσει η Υφυπουργός, κυρία Αγγελική Κερέκου. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας και απαντάτε σήμερα ως αρμόδια από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των εταιριών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και την ίσπραξη των δικαιωμάτων αυτών από τις επαγγελματίες χρήστες μουσικής. Να επισημαίνω για όσους παρακολουθούν τη συζήτηση λοιπόν ότι η ερώτηση που συζητάμε σήμερα έχει κατατεθεί στις 23 Οκτωβρίου από 80 και πλέον βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΙΜΑΡ, την ΑΝΕΛ και τους ανεξάρτητους βουλευτές και κινούμενοι θεσμικά και μόνο θεσμικά, σας δούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων, με λογικές όμως αμοιβές, βασισμένες στη διαπραγμάτευση με τους επαγγελματίες, στη χρήση μουσικής και εναρμονισμένες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής προσπάθειας. Έπειτα από πολλές κοινοβουλευτικές πιέσεις πολλών μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο προκάτοχός σας, κ. Πανιωτόπουλος, συγκρότησε στις 19 Δεκεμβρίου 2013 την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα και τη Δημόσια Εκτέλεση. Σκοπός αυτής της Επιτροπής, θυμίζω, ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων στον τομέα της δημόσιας εκτέλεσης στην Ελλάδα και κατάθεση προτάσεων από κάθε εμπλεκόμενο για το μεγάλο ομολογουμένως πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με την σκληρή και καταχρηστική συμπεριφορά καταρχήν των κατατόπους εργολάβων ίσπραξης δικαιωμάτων και κατ' επέκταση των ίδιων των εταιριών που εργάζονται για λογαριασμό τους, όπως η ΑΕΠΗ, η ΤΖΕΑ και μερικές άλλες. Οι περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, όχι όλοι, τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής εναντίον της οποιασδήποτε αλλαγής στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Και μάλιστα εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι δεν πρέπει να αλλάξει, διότι, όπως είπαν, παρέχει τόσο τα εχέγγυα όσο και τις ασφαλιστικές δικλείδες για καταχρηστικές συμπεριφορές. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος, κύριε Υπουργέ, σαφώς και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γίνεται απολύτως σαφές και από την παρέμβαση που υπογράφουμε 80 βουλευτές ότι πρέπει να υπάρχουν εταιρείες για την προστασία και ίσπραξη πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων που θα λειτουργούν κάτω από νέο, σύγχρονο και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών με λογικές αμοιβές οι οποίες θα προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση με τους αντίστοιχους επαγγελματίες βασισμένες στη χρήση μουσικής και εναρμονισμένες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Σας κάνω γνωστό, αν δεν το γνωρίζετε κυρία Υπουργέ, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει ήδη καταγγελία 120 σελίδων που κατατέθηκε από την Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Μακεδονίας Θράκης μαζί με πολλούς άλλους σχετικούς φορείς και εμπλεκομένους αλλά και βουλευτές, στην οποία περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια, με σωστή και ακριβή τεκμηρίωση, η εξωφρενική επαναλαμβάνω κατάσταση που έχει δημιουργήσει η ΑΕΠΗ ΑΕ κυρίως σε βάρος ιδιοκτητών επαρχιακών ραδιοφωνικών σταθμών που την καταγγέλνουν ως τον μεγαλύτερο στη χώρα ιδιωτικό μηχανισμό καταπίεσης και στιγμής εκμετάλλευσης άλλων ιδιωτών. Όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού σήμερα, μετά τις πολλές οχλήσεις, τηλεφωνικές και έγγραφες, λαμβάνουμε μόνο αόριστες απαντήσεις. Αναμένουμε όμως, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό παρακαλώ, τη γραπτή. Τι λεπτό, ούτε συζήτηση, ήδη έχετε πάρει. Πρέπει να καταλάβουν ότι μονοπόλιο δεν είχαμε μόνο στις τηλεπικοινωνίες ή στις αερομεταφορές στη χώρα μας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο παρελθόν είχε καταδικάσει την ΑΕΠΗ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και καταχρηστική συμπεριφορά και σήμερα αλήθεια τι κάνει. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Έχει κατατεθεί η ερώτηση. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Ξέρετε, όχι, σας παρακαλώ. Υπάρχει πρόβλημα. Σας το είπα από την αρχή. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Παρακαλώ την ανοχή σας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι εκβιασμοί και παράλογες απαιτήσεις, τα εξώδικα και τα αυτόφορα έχουν εξαντλήσει έως και καταστρέψει εκατοντάδες χρήστες μουσικής, καταστηματάρχες και μεγάλων επιχειρήσεων. Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγεννάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκερέκο, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κυρία Γκερέκο, κύριε Αυγεννάκη.
Σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω κατά. Σας παρακαλώ, κυρία Κερέκου. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Τη δευτερολογία σας. Κύριε Τριβελέγκα, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταθέτω στα πρακτικά. Επιτρέψτε να καταθέσω στα πρακτικά κατά την προσοχή. Δεν έχετε το λόγο. Καταθέστε τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, σχετική ερώτηση. Μα τι είναι αυτά που κάνετε. Κερέκο βουλευτή, έχετε υπογράψει μαζί με άλλου συναδέλφου. Ωραία. Κυρία Αγκερέκου, σας έχω δώσει το λόγο. Και παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Αγκερέκου, σας έχω δώσει το λόγο. Κύριε Αυγενάκη, κύριε Αυγενάκη, τι είναι αυτά που κάνετε. Εκπλήσωμε τη στάση σας. Εκπλήσωμε. Εκπλήσεστε. Εκπλήσεστε. Έχετε 4 λεπτά και δεν σας σημείωσα τον χρόνο που την αρκεί. 5 λεπτά. Και σας έχω πει, δεν ήσασταν εδώ από την αρχή, ότι υπάρχει πρόβλημα. Μα μιλάτε συνέχεια. Υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Με 5 λεπτά είστε και παραπονούμενος. Κυρία Κερέκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συνήγορο δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αυγενάκης. Συνήγορο δεν χρειάζεται. Πότε ήρθατε. Ορίστε, δέστε τώρα. Δέστε τώρα τι. Ορίστε. Δέστε τώρα κατάσταση. Πρώτον, με συγχωρείτε κυρία Κυριακού, με συγχωρείτε κυρία Κυριακού. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Πρώτον, ήρθατε σαν κομίτης τώρα. Έχετε από την αρχή. Ωραία. Είμαι από την αρχή, εδώ είναι οι συναδέλφοι σας. Έχω παρακαλέσει και όλοι έχουν τηρήσει τον χρόνο. Ωραία, να διαγραφεί. Να διαγραφεί. Λοιπόν, ακούστε, εσείς... Τώρα μπορώ να... Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Να μην να διαγραφούν, να μην καταγράφονται στα πρακτικά. Λοιπόν, κυρία Κερέκου, θα πάρει το λόγο και θέλω να πω το εξής για να ηρεμήσουμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα χρόνου. Το ξέρουν οι συνάδελφοι. Το είπα 3 φορές από την αρχή, από την πρώτη ώρα. Δεύτερον, δεν υπήρξε κανείς συνάδελφος που να μην έχει τηρήσει το χρόνο. Δεν υπήρξε κανείς συνάδελφος που να μην δεν έχει δεχθεί την παρατήρησή μου. Και κάνω έκκληση. Σας λέω ότι πρέπει να αρχίσει η συνεδρίαση, θα περάσουμε τις 12 και είναι ένα σωρό συνάδελφοι να γραφούν. Και η διαδικασία είναι αυστηρή. Κυρία Γκερέκο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια πιστική απάντηση, τουλάχιστον ως προς το όσο αφορά τις προθέσεις και τον κοινό τόπο. Γιατί πράγματι, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είχαμε ασχοληθεί κοινοβουλευτικά. Ας δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, γιατί φαντάζομαι και όλοι θα θέλετε ότι καταστρέφουμε να έχουμε κάτι άλλο που θα το αντικαταστήσουμε πολύ καλύτερο από αυτό που καταστρέφουμε και σίγουρα με νόμιμο τρόπο. Άρα λοιπόν, αγαπητές συνάδελφοι, πράγματι όπως είπατε κι εσείς, η Εθνική Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τη Δημόσια Εκτέλεση ήταν όντως μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού με τον προηγούμενο Υπουργό και να προσπαθήσει μάλλον να επιτύχει τη σύμβρια μεταξύ δικαιούχων και χρηστών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, στο πλαίσιο που καθιερώνει ο νόμος 2121 του 1993. Παρά λοιπόν την πολυάριθμη σύνθεσή της, πράγματι μιλούσαμε για 30 άτομα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλη ήταν αυτή η επιτροπή, κάτι στο οποίο εμείς προσωπικά διαφωνούσαμε γι' αυτό, τόσο πολύ για τόσο συγκεκριμένα πράγματα, τόσο από την πλευρά των εκπροσώπων όσο και από την πλευρά των χρηστών. Η επιτροπή λοιπόν ολοκλήρωσε το έργο της, παρόλο που ήταν πολυάριθμη, όπως σας είπα, μέσα σε 2 μήνες. Στα κείμενα λοιπόν των συμπερασμάτων υπάρχουν και συγκλίνουσες θέσεις, αλλά και θέσεις που διαφοροποιούνται με διαφορετικές απόψεις, όπως αναφέρατε κι εσείς. Αυτές λοιπόν κυρίως εντοπίζονται στο σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ, μετά την αποτυχία της διαδικασίας μεσολάβησης, που υπήρχε σαν διαδικασία για τη διαπραγμάτευση των αμοιβών δημόσιας εκτέλεσης, το οποίο απέτυχε. Αυτές λοιπόν οι θέσεις
Και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό, μάλλον έχει ήδη ξεκινήσει από την πλευρά μας μια δουλειά για την επίλυση πράγματι την οριστική αυτού του θέματος, σύμφωνα πάντα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο και τις διεθνείς συμβάσεις, προφανώς και θέλουν περισσότερο επεξεργασία, γιατί πολλά από αυτά δεν μας βρίσκουν και εμάς σύμφωνους, ώστε να είναι αξιοποιήσιμες όμως στο πλαίσιο μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι διαταλώδης, λόγω ακριβώς της σύνθεσης της νομοτεχνικής και επιστημονικής διάστασης των θεμάτων που θίγονται. Οι όποιες παρεμβάσεις δεν μπορεί να γίνονται υπό την πίεση επιμέρους ομάδων συμφερόντων που όντως υπάρχουν. Πολύ δε περισσότερο όταν αφορούσε ένα νόμο, αναφέρουμε στο 21-21-93, που κατά γενική ομολογία είχατε συμφωνήσει όλοι από ό,τι θυμάμαι στην πλειοψηφία. Ήταν ένας καλός νόμος που όμως ήθελε πολύ περισσότερη επεξεργασία σε συγκεκριμένα θέματα όπως αυτά. Υπάρχει ωστόσο ένα χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση των όποιων αλλαγών που αυτό θα μας βοηθήσει για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αφορά λοιπόν την νομοπαρασκευαστική διαδικασία που θα ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και αφορά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συλλογική Διαχείριση. Πρόκειται για την Οδηγία 2014-26, με την οποία μεταξύ άλλων θεσπίζονται προϋποθέσεις συγκεκριμένες για να διασφαλιστούν η σωστή λειτουργία της διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων από τους οργανισμούς. Τη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ. Τελειώνω, και επειδή στην ερώτησή σας τίθεται κατά βάση η ανάγκη ενός εξυγχρονισμένου πλαισίου για την εκπροσώπηση και την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, αυτή η οδηγία δίνει το πλαίσιο στο οποίο θα εντάξουμε στα συμπεράσματα της Επιτροπής Διαλόγου. Στη δευτερολογία μου θα σας απαντήσω ακόμη πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Για την ερώτησή σας. Κύριε Ευγενάκη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, θα χαιρόμουν να είχα την απάντηση που εσείς επιδιώκατε μέσα από τις ερωτήσεις που καταθέτατε ως βουλευτής, δηλαδή χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που προτίθεται ως Υπουργείο να έχετε. Ένα και δεύτερον, χαίρομαι που αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ομάδες συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων. Και να πω και κάτι. Η Επιτροπή είναι γνωμοδοτική. Είναι γνωμοδοτική και μόνο. Και αλίμονο αν η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού περιμένει ή κοινώς κρύβεται πίσω από μια γνωμοδοτική επιτροπή για να πάρει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Το καθεστώς, κυρία Υπουργέ, που επικρατεί στην αγορά από τις εταιρείες σύσπραξης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων έχει ξεπεράσει κάθε όριο ηθικής και δεοντολογίας. Τόσο απέναντι των λογής επαγγελματιών που κάνουν χρήση μουσικής, τόσο απέναντι του κάθε είδους πνευματικών δημιουργών, στιχουργών, καλλιτεχνών, ερμηνευτών πλην μια στενής ελίτ, και τώρα απέναντι στους βουλευτές. Να σας ενημερώσω λοιπόν, κυρία Υπουργέ, αν δεν το γνωρίζετε, ότι σε ανοιχτή επιστολή της ΑΕΠΗ και κύριε Πρόεδρε, αφορά και εσάς και περιμένω να το καταδικάσετε, η ΑΕΠΗ ΑΕ στις 31 Οκτωβρίου έχει, αφού επιπλήττει 80 βουλευτές για την κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα, μας αποκαλεί παρακαλώ διαμεσολαβητές και εργολαβικός αυτόκλητους συνηγόρους των συμφερόντων των υπόχρεων σε καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων. Και στη συνέχεια, ψευδώς επιδιώκει να δημιουργήσει την εντύπωση κατά τα γραφόμενά της ότι υιοθετήσαμε την κατάρρευση της καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων, αναφέρουν ψευδώς επίσης ότι τασόμαστε με όσους κλέβουν την ιδιοκτησία των δημιουργών. Καταθέτω την επιστολή της ΑΕΠΗ, παρακαλώ, στα πρακτικά, για ενημέρωση του Προεδρείου και της Υπουργού. Και μάλιστα αναφέρω ότι είμαστε συνεργοί με τους θειασότες του ληστρικού, τριτοκοσμικού, εμπορμεσιτικού και της απρόκλητης διαρπαγής. Και ότι αυτό αποτελεί βαρύτατη προσβολή για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών ευνομουμένου κράτους και πραγματικού όνειδος για τη χώρα. Θα έπρεπε να ντρέπονται για τα όσα ψευδώς καταλογίζουν σε 80 βουλευτές 5 διαφορετικών κοινοβουλευτικών ομάδων, και γι' αυτό βεβαίως επιφυλασσόμαστε ως βουλευτές. Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, να ζητήσουμε τη σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών παραγωγής και εμπορίου και διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων. Με προσκεκλημένους φυσικά, φυσικά τον Υπουργό Πολιτισμού, φυσικά εσάς, κύριε Αγγερέκου, τους εκπροσώπους των εταιριών ίσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, φυσικά και την ΑΕΠΗ, και ας γράφει ό,τι γράφει, εκπροσώπους των πνευματικών δημιουργών, αλλά και εκπροσώπους χρηστών. Και να συζητήσουμε καθαρά, έντιμα, δημόσια, μέσα στον χώρο της δημοκρατίας, γύρω από τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να πάρει το Υπουργείο, να ακούσουμε χρονοδιαγράμματα, τις θέσεις του Υπουργείου, όχι της Επιτροπής, όχι των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, την ελληνική θέση, την θέση της κυβέρνησης θέλουμε να ακούσουμε. Δηλαδή τη δικιά σας θέση, κυρία Γκυρέκου. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί που σας διάβασα λίγο πριν και αναφέρονται και πολλοί άλλοι στο κείμενο το οποίο έχω καταθέσει στα πρακτικά, είναι βαρύτατοι, άκρος προσβλητικοί και είναι απόδειξη του θράσους.
και της αθλειότητας με την οποία αντιλαμβάνονται το ρόλο τους κάποιοι. Ακόμα και απέναντι στο Κοινοβούλιο και τους θεσμούς. Και σας ζητώ, κυρία Υπουργέ, να τους καταδικάσετε, όπως εσείς, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου. Αν τρομάζουν κάποιους αυτές οι ψευτοαπλές, εμένα δεν με αγγίζουν. Όχι επειδή είμαι παλικάρι, μην βιαστείτε να σχολιάσετε, αλλά γιατί υπερασπιζόμαστε μαζί με συναδέλφους πολλούς, μα πολλούς που επιδιώκουν το λογικό και το δίκαιο. Χιλιάδες καταστηματάρχες, χρήστες, αλλά και χιλιάδες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη, συντασσόμενοι πάντα με τη δημοκρατία και την ελευθερία της επιλογής. Δεν είναι παράλογο, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, να ζητάμε τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και τονίζω όχι την κατάργηση, αλλά τον εξυγχρονισμό του. Δεν είναι παράλογο να θέλουμε να ελαφρύνουμε τις επιβαρύνσεις που έμεσα ή άμεσα βαραίνουν χιλιάδες επαγγελματίες. Δεν είναι παράλογο να ζητάμε να έχει το δικαίωμα στην διαμόρφωση του τιμοκαταλόγου και ο ίδιος ο χρήστης. Πράγμα το οποίο αγγίζει και ο νόμος, ορίζει και ο νόμος, αλλά όμως δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι παράλογο να γνωρίζουμε την πορεία των εκατομμυρίων που εισπράττουν για λογαριασμό καλλιτεχνών, στοιχουργών, ερευνητών και ερμηνευτών κλπ. Και που ελάχιστα τελικά καταλήγουν να αποδίδονται ή που αποδίδονται εξαιρετικά μεγάλα ποσά σε καλλιτέχνες ελίτ και ψίχουλα σε χιλιάδες άλλους. Εάν νομίζουν ότι επειδή. Κύριε Βιεδάκη, τώρα μπορώ να σας διακόψω. Ολοκληρώνω. Εάν νομίζουν κάποιοι από τα μέλη των διοικήσεών τους, όπου παίζουν με τη μία ή με την άλλη κομματική πτέρυγα, μιλώντας τάχα μου για παλιές κομματικές μάχες, σήμερα οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει. Εκείνοι μάχονται για την τσέπη τους και δεν μας απασχολεί, και εμείς μαχόμαστε για την κοινή λογική. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη την καραμέλα ακόμα και νομικοί τους σύμβουλοι. Και ξέρετε τι εννοώ. Σχετιζόμενοι με κεντρικά κομματικά και πρώην κομματικά στελέχη, ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα του σύμβουλου. Σας παρακαλώ για μια ακόμη φορά. Δέστε λίγο το χρόνο. Κύριε Αβγιαδάκη, ρίξτε μια ματιά στο χρόνο. Από εδώ πρέπει. Ρίξτε μια ματιά στο χρόνο. Σήμερα πρέπει να βγει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, κύριε Πρόεδρε, ότι απειλές, εξώδικα και αγωγές δεν τρομάζουν τους βουλευτές. Όπως επίσης δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε συνεννοήσεις και συνωμοσίες κάτω από το τραπέζι. Σε αυτό γιατί με φέρετε σε δύσκολη θέση. Θέλετε να προκαλείτε επεισόδιο. Θέλετε να προκαλείτε ένταση. Για να ξεκλειστρήσει από το γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό. 5,5 λεπτά. Και 6 την πρωτολογία. Και αντί οι συνάδελφοι να σας ανακαλούν στην τάξη, τα βάζουμε το Προεδρείο. Που θέλω να πω, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω. Τι είναι αυτά που κάνατε τώρα. Κάναμε 10 επίκαιρες ερωτήσεις. Πήγαν όλες μια χαρά. Όλοι οι συνάδελφοι τήρησαν τον χρόνο. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Όλες σοβαρές ερωτήσεις. Και τώρα δημιουργούμε πρόβλημα. Ένα. Δεύτερον, εγώ τώρα για να θέλω και εγώ, κυρία Υπουργέ, να προσυπογράψω αυτά που είπε ο κύριος Αβγιαννάκης σε ό,τι έχει σχέση με τη λύση του θέματος. Πάντως αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, ιδιαίτερα στην επαρχία και ιδιαίτερα και σε τουριστικές περιοχές όπως είναι και οι δικές σας και το ξέρετε, πρέπει επιτέλους να λυθεί. Και δεν άκουσα κι εγώ με καλό μάτι, με καλό αυτή, δεν μου κάτσε καλά στα αυτιά μου ότι μέσα στο 15 θα λυθεί. Θα περάσουμε δηλαδή και το καλοκαίρι να βάλουμε ένα πιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Πρέπει επιτέλους αυτό το θέμα να βρει τη λύση του. Σας ευχαριστώ και έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θαυμάζω και πραγματικά το πάθος για να απειληθεί αυτό το πρόβλημα είναι αξιοθαύμαστο από εσάς, κύριε συνάδελφε. Διαφωνώ με τον τρόπο σας, γιατί ξέρετε, ο λαός λέει και νομίζω έχει δίκιο. Δεν κάνουμε στους άλλους αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε σε εμάς. Οπότε και με τη συμπεριφορά δείξατε κάποια πράγματα. Σαφώς και θα συμφωνήσουμε απολύτως, γιατί κατά αντιλαμβάνεστε ότι έχω μια πρόσθετη ευθύνη και ως άνθρωπος που αντιλαμβάνεται αρκετά καλά αυτό το χώρο, να θέλουν να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ρεαλιστικά πώς θα λυθεί και πάνω απ' όλα νόμιμα. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην πρόθεση του Υπουργείου να λάβει υπόψη του τα αποτέλεσμα της Επιτροπής. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα ασκήσουμε. Ήταν μια δουλειά πολλών ανθρώπων που αφορούσαν και τις δύο πλευρές. Και χρήστες και δικαιούχους. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν ήταν και πολύ δημοκρατικό να το πετάγαμε στο καλάθι των αχρήστων. Άρα λοιπόν το μελετάμε. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Και
Επί κάθε εβδομάδα σχεδόν έχουμε συζήτηση με φορείς για αυτό το θέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σας να έρθει να γίνει μια επιτροπή, μια κοινή επιτροπή, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως, εμπορίου, μορφωτικών και να δούμε αυτό το θέμα. Ενώ και σε επίπεδο εδώ Βουλής και να έχουμε και συγκεκριμένες θέσεις. Όσο αφορά το 15, βεβαίως και εμείς θα θέλαμε, και εγώ προσωπικά θα ήθελα να επιληθεί τώρα, να έχει ήδη επιληθεί. Είναι όμως κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που επιτάσσουν μέσα από το πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας να τηρήσουμε. Εμείς θα πιστέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, πριν από όλα αυτά που λέμε, το Υπουργείο έχει μεριμνήσει ώστε να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο και σύμφωνα με το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος, ο παλιός νόμος το 1993. Εποπτικό, ελεκτικό ρόλο που δεν είχε εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε ποτέ μέχρι τώρα, και εδώ θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Αυτό το Υπουργείο, αυτή η πολιτική αρχή λοιπόν, εμείς, ενεργοποιώντας τις διατάξεις αυτές του νόμου του 2021, ολοκληρώσαμε την επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος, που είναι μια σημαντική αρχή και ουσιαστική αλλά και συμβολική για το πόσο θέλουμε να επιληθεί αυτό το θέμα, το οποίο καταθέσαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σε αυτό λοιπόν καθορίζονται για πρώτη φορά, 20 χρόνια μετά τη θέσπιση αυτού του νόμου, όργανα ελέγχου και διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας. Ό,τι λοιπόν καταγγέλλει θα πρέπει να ερευνάτε και να τιμωρείτε.